Σημαντικές είναι αυξήσεις που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες στα νησιά σε σχέση με την υπηρετική χώρα είναι ακόμα υψηλότερες. Η τιμή αυτή τη στιγμή, η μέση τιμή αγοράς πόλης της Λιανικής βρίσκεται στο 1,85 στη Μεσσηνία. Στην υπηρετική χώρα περίπου είμαστε σε αυτή την τιμή. Τα νησά έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε κάποιες περιοχές, 12 Κυκλάδες, κατά πολύ περισσότερο, στο 2,20 περίπου, στο Ιόνιο. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα υπάρχει αυτή τη στιγμή μια σταθεροποίηση. Σε αυτό βλέπουμε σταματάει η άνοδο που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα και αυτό είναι θετικό και ελπίζουμε να διαμορφωθούν τα πράγματα διαφορετικά η παγκόσμια αγορά των καυσίμων για να επέλθει πάλι μια πτώση και να πάμε στα προηγούμενα επίπεδα που ήταν πιο προσιτές οι τιμές. Η αμόλυβδη είναι γύρω στα 15 λεπτά έχει αυξηθεί η τιμή και 20-25 λεπτά είναι το πετρέλαιο. Είναι αρκετά μεγάλη αύξηση και επηρεάζει την αγορά αρνητικά, μπορούμε να πούμε. Στην περίοδο διακοπών υπάρχει μια κίνηση από όλο τον κόσμο, όπως βλέπετε και εσείς, οι δρόμοι είναι γεμάτοι αυτή την εποχή από εκδρομής. Σίγουρα δεν είναι θετικό αυτό, είναι αρνητικό. Με την τιμή της βενζίνης να εκτοξεύεται τις τελευταίες ημέρες, πολλοί οδηγοί δυσανασχετούν καθώς βλέπουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό να εκτροχιάζεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Θα βάλουμε βενζίνη αναγκαστικά. Οπότε θα το υποστούμε και αυτό, είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλο. Τι να κάνουμε, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Περιμένουμε την κυβέρνηση να λάβει μέτρα αυστηρά, γιατί και αυτό είναι ένα προϊόν το οποίο είναι απαραίτητο. Βλέπουμε τώρα οι διεθνείς τιμές όταν πέφτουν, εδώ χαμηλά δεν κατεβαίνουν. Μόλις ανεβαίνουν λίγο οι τιμές στο διεθνή χώρο, αμέσως οι αντλίες ανέβαινε αμέσως απάνω. Αυξημένες οι τιμές, αυξημένες και οι διαμαρτυρίες. Ωστόσο, οι καταναλώσεις παραμένουν υψηλές αυτή την περίοδο που διανύουμε, καθότι οι περισσότεροι βρίσκονται σε διακοπές. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση, πραγματικά, και μπορούμε να πούμε ότι είναι λίγο αυξημένες και οι διαμαρτυρίες που έχουμε από τον κόσμο λόγω των τιμών. Αλλά δυστυχώς, για άλλη μια φορά θα πούμε, δεν είναι στο χέρι μας αυτό το πράγμα. Αγοράζουμε ακριβά, πουλάμε ακριβά. Κάποια στιγμή πρέπει να ασχοληθούν και με αυτό το πράγμα, γιατί ειδικά αυτές τις μέρες, τις αυγουστιάτικες που όλος ο κόσμος πάει για διακοπές, που προσπαθεί τουλάχιστον να πάει για διακοπές όσοι μπορούν, να πρέπει τουλάχιστον σε κάποια πράγματα να μην πληρώνουν τόσο ακριβά. Καταναλώσεις υπάρχουν, ειδικά στις επαρχίες θεωρώ όλες, όπως είμαστε και εμείς εδώ στη Μεσσηνία που έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες, είναι αυξημένη η κατανάλωση αυτό το διάστημα. Είναι καλό για μας, βέβαια για τους καταναλωτές δεν είναι καλό.